Μόλις τελείωσε ο αγώνας μεταξύ Κοζάνης και Ορδαϊκού, ένα ιστορικό τοπικό ντέρμπι για την περιοχή, για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δίπλα μου, για μας ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα και σκόρερ του πρώτου τέρματος του Ορδαϊκού, ο Γιώνδης ο Αντώνης. Γιώνδη, συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου και της ομάδας σου. Πώς είδες τον αγώνα σήμερα? Κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Κάναμε 2-2. Σημαντικό για τη συνέχεια. Είμαστε μια ομάδα που τώρα ξεκίνησε. Και εγώ τώρα είμαι πολλές μέρες, είμαι 10 μέρες. Συνεχίζουμε κάθε μέρα, κάνουμε προπόνηση, να βρεθούμε παίκτης με παίκτης και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα για το 3-3 με τον Εθνικό Γαζόλου. 2-2 και για τη συνέχεια, πώς τη βλέπεις? Η ομάδα παλεύει να σωθεί. Από εκεί και πέρα κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και στη συνέχεια και στο τέλος θα κάνουμε την απόσβηση. Ευχόμαστε το καλύτερο, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Γεια σας. Σκιαβανίδη, μεγάλη επιτυχία για τον Ιορδαϊκό, διπλό στο ντέρμπι με την Κοζάνη. Πείτε μας λίγα λόγια. Ήταν μια ακόμη μεγάλη νίκη μετά την προηγούμενη με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Σίγουρα κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Αυτό όμως δεν λέει κάτι, πρέπει να έχουμε και διάρκεια. Ήταν το τοπικό ντέρμπι της περιοχής. Παραδοσιακά αυτά τα παιχνίδια είναι κλειστά, πηγαίνουν στη δύναμη. Εμείς, αφού ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να έχουμε βέβαια τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με 2-0 στο σκορ. Και επειδή ξέρουμε ότι από τα τοπικά ντέρμπι πρέπει να παίρνεις πρώτα τους 3 πόντους, κοιτάξαμε στο δεύτερο ημίχρονο να κλείσουμε τους χώρους, να παίξουμε αν θέλετε και λίγο με τον χρόνο, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη που όπως τελείωσε την πήραμε. Κώστα, τι ξεχωρίζετε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δύο νίκες όπως είπατε και εσείς με Καλαμαριά και Κοζάνη, τι ξεχωρίσατε, τι βλέπετε ότι πάει καλά για την ομάδα σας και τι όχι, ή είναι νωρίς? Από πέρσι βέβαια και φέτο που ήρθαν και άλλα παιδιά, αυτή η ομάδα είναι παιδιά από την Ορδαία όλοι, εκτός από ένα παιδί το οποίο φέραμε, ήρθε από την Έδεσα, είναι παιδιά της Ορδαίας. Έχουν όμως πάρα πολύ ταλέντο. Και ο πρώτος που πιστεύει σε αυτά τα παιδιά και στο ταλέντο είμαι σίγουρα εγώ είμαι. Τους το λέω συνέχεια, το πιστεύω και το λέω συνέχεια. Έχουν πολλή ποιότητα σαν παίκτες. Είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίξαν και τις κατηγορίες αυτές τις έχουν βέβαια. Είναι μια πολύ νεανική ομάδα. Αυτό που είπαμε και στην προετοιμασία, το έχω πει πολλές φορές, είναι ότι θέλουμε στο ξεκίνημα να πάρουμε κάποια αποτελέσματα γιατί είμαστε νεοφώτιστοι, τα οποία θα μας δώσουν αυτοπεποίθηση. Και αν αυτή η ομάδα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Παιχνίδι με το παιχνίδι και προφανώς επιτυχία με την επιτυχία, θα μπορέσετε να μιλήσετε και για άνοδο? Δεν θα έλεγα για άνοδο, όχι, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Δεν θα πω τη λέξη άνοδο. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε χτισμένοι, έτσι είμαστε σαν ομάδα να κοιτάμε τον οποιοδήποτε στα μάτια, να μην φοβόμαστε κανέναν, αλλά να μην υποτιμάμε και κανέναν. Ήταν μαζί μας ο προπονητής του Ιορδαϊκού, ο κ. Σιαπανίδης Δημήτρης, νικητής του σημερινού ντέρμπι με την Κοζάνη. Κύριε Σιαπανίδη, καλή συνέχεια σε εσάς, την ομάδα σας και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σιμεωνίδης Γιώργος, ποδοσφαιριστής του Ιορδαϊκού. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμαριά σκόρερ. Σήμερα με πάρα πολύ ωραία assist τα κουνάκι στον. Ιωαννίδη, στο Σεσέμι, που έγινε το 0-2. Πες μας λίγα λόγια για τον αγώνα σήμερα, Γιώργο. Εντάξει, ο αγώνας είναι ένα τοπικό ντέρμπι από δύο ιστορικές ομάδες που κατά τη δικιά μου την άποψη ίσως πρέπει να είναι και πιο ψηλά σε κατηγορίες. Το παιχνίδι κύλησε όπως το θέλαμε. Είμασταν καλύτεροι, πιστεύω, σε 70 λεπτά και παραπάνω. Ίσως χειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Σκοράραμε δύο φορές. Έτυχε να ήμουν εγώ ένας από αυτούς που έκανα την assist. Σημασία έχει όμως ότι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα δουλέψαμε όλοι. Ήμασταν εγώ και ο Χρήστος σε εμείς τελική αποδείκτη της μπάλας. Κατέληξε στα δίχτυα. Είμαστε χαρούμενοι. Πήραμε αυτό που θέλαμε και συνεχίζουμε. Γιώργο, δύο σημαντικά αποτελέσματα. Ένα μέσα στην έδρα σας με την Καλαμαριά, ιστορικός σύλλογος και αυτός. Και σήμερα στο ντέρμπι με την Κοζάνη, εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά, επιτυχίες για την ομάδα. Πού αποσκοπείτε, ποιο είναι η στόχη σας? Εντάξει, πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πάτησε ο Απόλλων Καλαμαριάς. Επίσης, μια ιστορική ομάδα. Εντάξει, έτσι πως έγινε η ΓΑΜΑ Εθνική, όλες οι ομάδες είναι μεγάλες, έχουν μεγάλη φανέλα, όνομα, ιστορίες. Από εκεί πέρα, εμείς και σε αυτό το παιχνίδι δείξαμε χαρακτήρα. Τηρήσαμε αυτά που μας έδειξε ο προπονητής μας στην τακτική μας. Πήραμε δύο θετικά αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν πολύ σε αυτή τη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γιατί δεν πάβει να είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Υγεία να έχουμε και. Μακάρι η ομάδα μου να σωθεί.